Σίγουρα όλοι μας όταν ήμασταν μικροί ή ακόμα και τώρα, μπορεί να βλέπουμε κινούμενα σχέδια. Κάποιες φορές όμως κάποια κινούμενα σχέδια έχουν κάποια περίεργα επεισόδια που μικροί δεν παρατηρούσαμε. Στο καρτούν Tom και Jerry, που σίγουρα όλοι γνωρίζουμε το τελευταίο επεισόδιο δεν είναι και τόσο χαρούμενο, ο Tom βρίσκει μια γάτα που θέλει να την παντρευτεί και κάνει τα πάντα για αυτήν. Αυτή όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν αγαπάει τον Tom, αλλά έναν άλλο γάτο που έχει περισσότερα λεφτά από τον Tom. Ο Tom κάνει τα πάντα για αυτήν, αλλά αυτή προτιμάει τον άλλο γάτο. Έτσι λοιπόν ο Tom πέφτει σε κατάθλιψη και γίνεται αλκοολικός. Εφόσον η γάτα παντρεύτηκε με τον άλλο γάτο, ο Tom δεν έχει άλλο λόγο να ζει. Έτσι λοιπόν πάει στις ράγες ενός τρένου να αυτοκτονήσει. Αυτό δεν νομίζω να ήταν και το καλύτερο τέλος. Πείτε μου την γνώμη σας στα σχόλια. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε το καρτούν Bob Σφουγγαράκης. Σε αυτό το επεισόδιο ο Bob κάθεται με τον κύριο Καβούρη στον Τραγανό Κάβουρα. Ένα ψάρι όμως εμφανίζεται στον Τραγανό Κάβουρα και ισχυρίζεται ότι είναι επιθεωρητής υγείας. Ωστόσο μια προειδοποίηση εμφανίζεται στις ειδήσεις που λέει ότι κάποιος απατεώνας ισχυρίζεται ότι είναι επιθεωρητής υγείας για να τρώει φαγητό δωρεάν σε όλα τα εστιατόρια. Έτσι ο Bob και ο κύριος Καβούρης ετοιμάζουν να τον εκδικηθούν με ένα συχαμένο καβουροπάτι, στο οποίο βάζουν τα χειρότερα υλικά για να σκοτώσουν τον επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής, καθώς πάει να δαγκώσει το καβουροπάτι, μια μύγα μπαίνει στο στόμα του και πνίγεται. Ο Bob και ο κύριος Καβούρης νόμιζαν ότι ο επιθεωρητής πέθανε, αλλά στην πραγματικότητα δεν πέθανε. Έτσι προσπαθούν να θάψουν το πτώμα του, αλλά ο επιθεωρητής ξανά ξυπνάει. Όμως τελικά δεν ήταν ο απατεώνας επιθεωρητής, απλά έμοιαζε. Φαίνεται αρκετά περίεργο ο κύριος Καβούρης να έχει κόρη μια φάλαινα. Υπάρχει μια γνωστή θεωρία για τον κύριο Καβούρη με την φάλαινα. Ο κύριος Καβούρης βρήκε την φάλαινα μόνη της επειδή η μαμά της είχε πεθάνει και την πήρε μαζί του. Σίγουρα πολλοί γνωρίζετε τις σοκαριστικές προβλέψεις των Simpsons. Μία από αυτές είναι η ημερομηνία θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό ήταν το βίντεο με τα σκοτεινά επεισόδια σε καρτούν. Πατήστε μια εγγραφή και κάντε και ένα comment για να μας πείτε την γνώμη σας. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.